περιστέρι, γιατί θέλω να δω τους δικούς μου ανθρώπους. Δεν μπορώ μόνο στούντιο, στούντιο. Θέλω λίγο και να ξεφεύγω. Με ξέρετε πώς είμαι, με έχετε μάθει τόσα χρόνια που μας ακολουθείτε. Εδώ έχουμε έκθεση επίπλων, αλλά έχουμε και εργοστάσιο. Τι εννοώ, μείνετε μαζί μας και. Design που πραγματικά έχουμε ό,τι θέλουμε από έπιπλα. Την προηγούμενη φορά μας έλειπες και είχαμε πάρει συνέντευξη από τον υπεύθυνό σου. Τώρα έχουμε σένα τον ίδιο και θέλω να μας τα πεις όλα. Γιατί έχουμε και καινούργια μέλη fan club της εκπομπής. Έχουμε αναπτυχθεί από την αρχή μας που εσύ μας στήριξες από την αρχή και παίζει βασικό ρόλο ότι δεν λύγησες. Και από εκεί και πέρα θέλω να μας πεις, γιατί έχουμε πολλές γυναίκες που ενδιαφέρονται να φτιάξουν κάτι το μοναδικό και εσύ ξέρουμε ότι έχετε εξειδικευτεί όλοι οι οικογενειακός. Άρια μου, καλησπέρα καταρχήν. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Την προηγούμενη φορά έχουμε ξανασυναντηθεί. Είχαμε την τιμή να μας ξαναφιλοξενήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι από την τελευταία φορά η εξομορφή επικίνδυνα, να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ωραίο, να το λέμε εδώ στους τηλεθεατές. Βέβαια, βέβαια, να ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου, για ακόμα μια φορά. Να πούμε, εγώ σε πάω λίγο στο αντικείμενό σου, γιατί θέλω να ενημερώσουμε, επειδή τελευταία αρχίζουμε και κάνουμε αλλαγές στο χώρο μας και πολλές έντονες αλλαγές. Γιατί βαριόμαστε κάτι, θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο ύφασμα και ξέρουμε ότι εσύ τα κάνεις αυτά. Και γι' αυτό τα έφερε αυτά, ήταν σε άλλο χώρο και τα πήρα και τα έφερε εδώ για να τα δείξουμε. Είναι υπέροχα. Ναι, είναι όλα τα υφάσματα αυτά που έχεις εκεί, είναι αδιάβροχα αλέκαστα. Αλλά η εταιρεία μας κατασκευάζει έπιπλα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Που θα έρθει. Αναλόγω στις απαιτήσεις που έχει. Βέβαια, και στις διαστάσεις και στα υφάσματα, τα αλέκιαστα, έχει πάρα πολλές επιλογές. Είναι όλα τα υλικά οικολογικά και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο να είναι πράγματα που αντέχουν στον χρόνο. Ωραία, μια χαρούλα. Σπύρο μου, να πούμε καταρχήν ότι είσαι μια εταιρεία που λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα από γενιά σε γενιά. Ναι, είναι, είμαστε από το 75. 75 είναι πάρα πολλά χρόνια. Στην οπότε, κατασκευή επίπλου. Ναι, οπότε έχεις μεγαλώσει και με αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, είναι από γενιά σε γενιά, έτσι όπως το είπες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Μακάρι και εμένα τα παιδιά μου να γίνουν, δηλαδή αν καλό κοπέλα, να έτσι παρουσιάστηκε πρώτη. Δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις, εκτός αυτό, υπάρχει και ένα site που μπορούν να διαλέξουν ό,τι θέλουν οι τηλεθεατές, γιατί έχεις απ' όλα. Τραπεζαρίες, κρεβάτια, έπιπλα επιλογής τους. Άρα είναι τα πάντα για το σπίτι. Ό,τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να χρειάζεται, οι ανάγκες του ποιες υπάρχουν, μπορούμε να τις καλύψουμε. Και στις διαστάσεις, και στα υφάσματα, και στα σχέδια, μπορούμε να, πιστεύω, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Είναι, το site είναι kursaris.gr και είμαστε, μπορούν να μας βρουν και οι φίλοι τηλεθεατές σου και στο Kursaris Design επίπλου στο Facebook. Ωραία, όπως λέτε έχουμε και το φιλάδιο εδώ. Εν τω μεταξύ, ξέρω ότι δίνετε και συμβουλές για προτάσεις στο χώρο αν έρθει κάποιος και σας πει
Ξέρεις κάτι, επειδή εγώ έχω πολλές ιδέες, μήπως έχεις εσύ να μου δώσεις καμία ιδέα. Όχι, εμείς κάνουμε και μελέτη χώρου και βοηθάμε τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πελάτη να καλύψει τις ανάγκες του έτσι όπως το έχει φανταστεί. Δηλαδή προσπαθούμε με όλα τα μέσα να βοηθήσουμε και στη μελέτη και στην κατασκευή και στα πάντα. Και φυσικά παρέχουμε και 15 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα μας. Βασικό, έτσι. Να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη ποιότητα σε ό,τι βγάζετε και επιπλέον αν κάποιος δεν θέλει να κατασκευάσει, υπάρχουν και έτοιμα που μπορούμε να δούμε σαν επιλογές. Τα έχουμε όλα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία έλλειψη εδώ πέρα. Και τα στρώματα, ας πούμε, είναι έτοιμα και υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι έτοιμα, αλλά το 90% είναι χειροποίητα και είναι κατόπιν παραγγελίας. Μια χαρούλα. Και εγώ θέλω τώρα κάτι χειροποίητο, θα σου πω μετά. Ναι, δεν τα... Ό,τι θέλεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι που μας είπες δύο λόγια, γιατί πραγματικά έχουμε και οι οικογένειες, και ειδικά εγώ έχω και φίλες πάρα πολλές που μου λένε «Άρια, πού να πάω να πάρω αυτό, μήπως ξέρεις κάτι» και ξέρω και ότι οι τιμές σου είναι πολύ καλές σε σχέση με την ποιότητα που δίνεις, δηλαδή πολύ φθηνότερες, δηλαδή είναι οικονομικές. Δηλαδή, αν κάποιος να... είναι καθαρά εργοστασιακές, είναι... επειδή τα κατασκευάζουμε, δηλαδή ο κόσμος, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το πράγμα, από την άριστη κατασκευή και από τις τιμές εργοστασίου. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πάντα κουσάρεις. Εφόσον μας είπε δύο λόγια εδώ ο κύριος Σπύρος Κουρζάρης, τρέχω γρήγορα στο στούντιο να μεταμορφωθώ με τα μαγικά μου όπως ξέρετε και να περάσουμε καλά, γιατί και εκεί ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Τα κινηματοθέατρα Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ρένα Βλαχοπούλου σας περιμένουν σε δύο υπερσύγχρονες αίθουσες στο Εγάλεο, Κουντουριό του 40, 5 λεπτά από το μετρό, να σας παρουσιάσουν τα θεατρικά και κινηματογραφικά έργα τους, με παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες, καθώς και ταινίες πρώτης προβολής με ήχο Dolby Digital 7.1 και ψηφιακή προβολή. Θα είναι χαρά μας να είστε κοντά μας. Από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και εννοείται ότι σας έχω και ποιον σας έχω. Σας έχω κάποιον που θα μας μιλήσει για την κοσμετολογία. Επίσης και τα κορίτσια μου εδώ που περιμένουν. Έχω κοντά μου τον Γιώργο Παναγούλια. Καλώς όρισες. Καλώς ήρθατε. Τους έχω μαθημένους να παίρνουν τα μικρόφωνα. Και τι? Ένα δώρο από καρδιάς, από την εταιρεία. Και είναι και καρδιά. Exclusive Cosmetics, όπου είμαι αρχιεκπαιδευτής εκεί. Τα καλύτερα σου έχω βάλει μέσα. Είσαι ειδικός δηλαδή σε αυτά. Ναι, ναι.
Να μας εκπαιδεύσεις τότε. Εννοείται ότι θα σας εκπαιδεύσω, γι' αυτό και ήρθα. Κάτσε, κάτσε καλέ. Εδώ, πω πω, τι ωραίο που είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σχήμα καρδιά, μου αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις, μ' αρέσουν τα δώρα. Άμα θέλετε, μας κάνετε και εμάς ντου, έτσι, μας έρχεστε, μας εισβάλλετε, ό,τι θέλετε. Thank you. Θα ήθελα να το ανοίξεις. Ναι. Να σου εξηγήσω ότι σου έχω βάλει μία... Έχει πολλά μέσα, από ό,τι βλέπω. Σε έχω βάλει ένα γαλάκτωμα και μία λοσιόν από την Κοινό. Α, για το κάνω το μακιγιάζ. Διότι ο καθαρισμός και το μακιγιάζ. Παιδιά, πρέπει να καθαρίζουμε το δέρμα μας. Η βασική ανάγκη του δέρματος. Δηλαδή, okay. Πολλές φορές προτιμώ κάποιος να χρησιμοποιεί καθαριστικά από το να χρησιμοποιήσεις και το μία κρέμα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι ο βασικό, καθαρισμός, παιδιά, του δέρματος. Και ειδικά εμάς οι γυναίκες που βαφόμαστε πολύ συχνά και κακοποιείται το δέρμα μας. Γιατί το λέω κακοποιείται, γιατί πραγματικά κακοποιείται, έτσι. Ναι, πραγματικά. Άμα δεν το προσέχουμε, να το ξεβάψουμε, και πέρα, ένα τέτοιο. Και πέρα από το μακιγιάζ, το δέρμα μας εκτίθεται συνέχεια σε εξωγενείς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, όπως είναι η ρήπη, αυτό δεν το γλιτώνουμε. Είναι τα μικρόβια. Δεν το γλιτώνουμε. Και ειδικά τώρα που όλοι μας φοράμε εκτεταμένα πολλές φορές τη μάσκα προστασίας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ακμή, αφυδάτωση και ρεθισμένο δέρμα. Mm-hmm. Οπότε, για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανάγκη του δέρματος, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα προϊόντα και τις κατάλληλες θεραπείες. Γενικά χρειαζόμαστε προϊόντα και πράγματα, ένα σωρό. Θέλω να μου πεις λίγο, γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε και θαμπότητα εκτός από το... Ακριβώς. Θαμπώνει το δέρμα μας, θέλουμε κάτι να μας δώσει μια ανανέωση, μια λάμψη, μια μυρωδιά, έτσι να... Η λάμψη είναι αυτό που αρέσει όλοι μας να βλέπουμε στο δέρμα μας. Η ομορφιά θέλω και θεωρώ ότι πρέπει να πηγάζει από μέσα προς τα έξω. Όπως την ανάσα μας που λέμε. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή έχουμε περάσει μια περίοδο με πανωτά lockdown, η ψυχολογία του κόσμου δεν είναι και στα καλύτερά της. Οπότε καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να έχουμε θετική ενέργεια και να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα προϊόντα. Χρειαζόμαστε προϊόντα για αποτοξίνωση και οξυγόνωση, για να επανέλθει η λάμψη στο δέρμα μας. Σωστά. Είμαστε πάρα πολλές ώρες κλεισμένοι στο σπίτι. Οπότε θα και πρέπει... κάποιοι που είναι και εκτός, γιατί ακριβώς πάνε στις δουλειές τους. Ναι. Οπότε θα πρέπει πρώτα να ενισχύσουμε την ψυχολογία μας, να είμαστε θετικοί, όπως εμείς τώρα. Έτσι. Και να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα προϊόντα. Γι' αυτό πρέπει πάντα να απευθυνόμαστε σε ειδικούς. Εσύ πόσο χρόνια ασχολείσαι? Εγώ, αν θες να πω εντάχει λίγο την ιστορία μου, τελείωσα αισθητικός στο Πλέον Πανεπιστήμιο στο Εγάλεο και στη συνέχεια έχω εκπαιδευτεί σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Δηλαδή, όπου έχει μπραντ η εταιρεία. Μπράβο. Διότι οι ανάγκες του δέρματος αλλάζουν συνεχώς, οι απαιτήσεις βασικά του και κόσμου αλλάζουν συνεχώς. Και εσύ, οπότε... για άντρες, θέλω να σου πω, καλό δερματάκι έχεις. Να τα λέμε για αυτά. Γιατί χρησιμοποιώ ποιοτικά. Ένα χειροκρότημα έχουμε εδώ πέρα. Βλέπεις το κοινό, ε. Ναι. Το κοινό εδώ, τα παιδιά. Μετά θέλουμε μία περιποίηση. Όλοι ομαδικό. Θα μα πάρει με τη σειρά, δεν το συζητάμε. Μα τα προϊόντα που σου έφερα δώρο είναι μόνο η αρχή. Εννοείται ότι σε προσκαλώ να κάνουμε και θεραπείες μαζί. Τα πάντα θα για όλες τις ανάγκες του δέρματος και όλες. Δεν θα φροντίσω εγώ τον εαυτό μου. Όπως πολύ ωραία τον φροντίζεις, να το λέμε και αυτό. Και εδώ χειροκρότημα. Πες μου εσύ. Οπότε, ναι, καλό είναι να φροντίζουμε με ποιοτικά προϊόντα το δέρμα μας για να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα, δηλαδή τη λάμψη, τη ζωντάνια, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε στο καθρέφτη μας. Αλλά καλό είναι να έχουμε μια καλή καθοδήγηση. Αυτό είναι το παν. Γιατί βλέπω πάρα πολλοί να προσπαθούν και πάρα πολλές να προσπαθούν να φτιάξουν μόνοι τους προϊόντα ή να μην ψάχνουν ποιο προϊόν θα βάλουν στο δέρμα τους. Έχει τύχει να κάνουν και συνδυασμούς, δηλαδή να βάζουν ένα προϊόν και μετά να βάζουν κάτι άλλο και να τα κάνουν ένα ανακάτωμα. Δηλαδή, π.χ. να δώσουν ένα κατάλληλο. Ναι. Ναι, θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί τυχαίνει. Μιλά λίγο πολύ, το ξέρω. Ναι. Ας πούμε, έχω ένα σέρουμ, έχω μία κρέμα ημέρας, έχω μία βάση, έχω ένα τελειωτικό μακιγιάζ.
Έχω, δηλαδή, έχω ένα άλλο με βαθμούς. Κατάλαβα. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ότι έχω πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ όμως, όταν πάω να ξεκινήσω το πρωί, που ας πούμε έχω ένα όρο για τα μάτια, έχω ένα όρο για το ντεκολτέ, έχω ένα όρο άλλο όρο. Αυτά μπορώ να τα βάζω μαζί μαζεμένα. Λοιπόν. Πώς θα το κάνω αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, το ένα για το μάτι, το ένα για το πρόσωπο, το άλλο για τον ντεκολτέ, το άλλο για από εδώ, το άλλο. Πρώτα καθαρίζουμε καλά το δέρμα μας. Αυτό είναι βασικό. Ναι. Τα υπόλοιπα όμως. Στη συνέχεια. Δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Δηλαδή, αν βάλω, ας πούμε, πρώτα τους ορούς και καπάκι, μετά θα βάλω και την κρέμα ημέρας. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις και επιπτώσεις στο δέρμα μας. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με την υφή του δέρματός μας, δηλαδή τον τύπο βασικά του δέρματός μας. Άμα έχουμε ένα πολύ ξηρό δέρμα, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και όλα μαζί και να το αισθανόμαστε καλά το δέρμα μας. Αν όμως έχουμε ένα λιπαρό δέρμα, για παράδειγμα, και πάμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα προϊόντα μαζί, αυτό που θα πετύχουμε, ακόμα και αν τα προϊόντα είναι για το στόχο που θέλουμε, αυτό που θα πετύχουμε θα είναι να δώσουμε ακόμα περισσότερη λιπαρότητα στο δέρμα. Οπότε είναι λίγο σχετική η ερώτηση το πώς θα χρησιμοποιούμε όλα μαζί. Ναι, ήθελα αυτό να το ρωτήσω, ρε παιδί μου. Και οι τηλεφάτες εδώ. Πολύ καλή ερώτηση. Να σου πω, ναι, πόσα προϊόντα σίγουρα, έχουμε. Σίγουρα, τα πιο ενισχυμένα προϊόντα τα χρησιμοποιούμε το βράδυ. Διότι το βράδυ τα κύτταρά μας έχουν μεγαλύτερη ενέργεια και εκεί αυξάνεται ο μεταβολισμός τους. Έτσι ακριβώς. Και πάμε να δούμε εδώ. Καταρχήν, μία ερώτηση πριν πάω από εκεί. Κρίσεως. Ναι. Πώς σου φαίνεται η αδερφή σου που την έχω εδώ, περσόνα, TV περσόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι κάνει τέτοια πράγματα. Δεν σου είχε πει. Εντάξει, μιλάμε, αλλά. Μιλάτε, αλλά. Ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως τώρα που γνώρισα και εσένα ότι είστε μαζί. Έτσι και θα μας έρχεσαι και εννοείται. Λοιπόν, πάμε εδώ στην αδερφούλα σου. Μην νομίζετε, όλη η οικογένεια από εδώ περνάει. Ολωνών των παιδιών. Είμαστε μου. Όλοι φαν, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Όλοι φαν, όλη η οικογένεια είμαστε ένα φαν. Ένα χειροκρότημα. Είμαστε, βέβαια. Η οικογένεια Παναγούλια είναι φαν. Και πίστεψέ με και πολλές άλλες οικογένειες που μας έχουν αγαπήσει, γιατί έχουν δει τον αγώνα μας και μας είδαν από το μηδέν, παιδιά. Που στην αρχή που ξεκινήσαμε, άστα, μέχρι να βρούμε πώς. Είχαμε και τι, το προβλήματά μας. Μέχρι αλλά... να περπατήσουμε σωστά πάνω στο σκηνή, παιδιά, για να χτίσουμε. Έτσι, πέφταμε δεξιά, πέφταμε αριστερά. Τελικά, είδατε, μια ευθεία ήταν σιγά-σιγά, τραβώντας ο ένας τον άλλο, τα καταφέραμε. Μα για να φτάσεις ψηλά, λέει, πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά. Και από... θα έχεις το δρόμο σου και προβλήματα. Σκοπός είναι να τα ξεπεράσεις και να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Για πες. Τι έχεις εγώ να πες. Τώρα εδώ στα δύο κορίτσια μας. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Ποια στα είναι δύο κορίτσια μας εννοείς. Εσένα και την Τένια μας. Για πες. Θέλω να μου πείτε, εσείς, αν μαθαίνατε ότι είχατε φάει κέρατο, θα συγχωρούσατε ή δεν θα συγχωρούσατε. Να σου πω. Εγώ την τελευταία φορά που μου τύχε να συμβαίνει, δεν γίνεται να μην το έχω φάει εγώ και να το έχουν φάει όλοι οι άλλοι. Τα φάγα κι εγώ ένα χειροκρότημα! Λοιπόν, όταν το έφαγα, λέω ηρεμία. Ψυχραιμία, καρδιά μου, ψυχραιμία που λέγεται το τραγούδι. Ρίχνω ένα blog, ένα delete. Μετά από εκεί και πέρα, αυτό το μετάνιωσε φαίνεται. Και άρχισε και με ξανά έπαιρνε πίσω. Κλασικά, με έπαιρνε πίσω, μου έλεγε μα μου, του λέω συγγνώμη, όταν με έχεις τι έκανες. Σωστό. Μετά που μου τα. Δεν γίνεται, αποφάσισε. Τουλάχιστον να μου έλεγε από την αρχή, ξέρεις κάτι. Εγώ θέλω εσένα, αλλά θέλω και άλλες 10 μαζί. Τουλάχιστον αν στο είχα αποδεχτεί να είσαι δίπλα μου, να το είχα αποδεχτεί μαζί με. Αλλά αυτή τη στιγμή που δεν είχα αποδεχτεί, δεν μπορούσες να μου το κάνεις αυτό. Γι' αυτό, bye bye. Ένα χειροκρότημα για το bye bye. Ένα χειροκρότημα. Και θέλω να μου πει και η Τένια, παρακαλώ, μέχρι να συνεχίσω, και συνεχίσω μετά. Εγώ προσωπικά δεν θα το συγχωρούσα με τίποτα. Και αν μία της χειλής το συγχωρούσα, που είναι σπάνιο δηλαδή για μένα με τίποτα, θα του έλαζα τα φώτα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν θα το ξέχναγα ποτέ. Δεν ξεχνάω αυτό το κακό έχω. Δεν ξεχνιέται. Είναι ο χαρακτήρας μου να μην ξεχνάω, πόσο μάλλον κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά πρέπει να μας απαντήσει και η Λίλη όμως. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη δική μου άποψη. Τι θα έκανες. Ως ελεύθερη, δηλαδή σε μία. Εννοείται, εννοείται, γιατί γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ως ελεύθερη όμως, ναι, να, δηλαδή να μην υπάρχει γάμος, να είναι απλά μια σχέση ή να υπάρχει γάμος ο οποίος θα είναι. Αποφάσισε, ελεύθερη ή παντρεμένη. Είναι δύο μαζί αυτά.
Ή γάμος χωρίς υποχρεώσεις. Εμείς ρωτάμε τι θα έκανες. Πες ότι το έχεις φάει το κέρατο. Εάν το είχα φάει ως ελεύθερη όπως εσείς. Μήπως το έχεις φάει όμως. Εννοείται ότι έχω φάει κι εγώ. Τι δεν θα φάει, θα ήμουν κι εγώ εκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για πες. Εννοείται ότι τον διώχνεις. Δεν συγχωρείς τίποτα. Γεια σας και πάμε παρακάτω. Επειδή όμως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορείς να πεις το εύκολα το γεια σας. Γιατί υπάρχουν παιδιά. Γιατί εξαρτάται από τον άλλον οικονομικά, να τα λέμε όσο έχουν τα πράγματα. Ναι, κάποιες γυναίκες το σκέφτονται και έτσι, βέβαια. Και έτσι και παιδιά. Τα παιδιά είναι το πιο βασικό. Ναι. Θα πω 2-3 πραγματάκια. Για πες το. Συγχωρούμε μία φορά όταν υπάρχουν παιδιά. Μία. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά εντάξει, θα κάνεις και ένα λάθος. Θα το συγχωρέσεις. Για πες μία μας. Και μόνο φορά. Συγχωρούμε αν το υπάρχουν παιδιά. Αυτό. Πάμε παρακάτω, θα κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συγχωρέσουμε κάποιον ο οποίος το κάνει επανειλημμένα. Και αν υπάρχει πρόβλημα με τα παιδιά, να ξέρουν γιατί οι περισσότεροι κάθονται και μένουν μόνο για τα παιδιά. Δεν θα μένετε μόνο για τα παιδιά. Εάν βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα φεύγετε. Γιατί το παιδί αντιλαμβάνεται τα πάντα. Και όταν η οικογένεια δεν πάει καλά, δηλαδή ο πατέρας με τη μητέρα δεν είναι καλά, είναι καλύτερο να χωρίζουν παρά να μένουν σε μια σχέση η οποία είναι προβληματική. Σωστά. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τα αστέρια μου.